περνάς για ηλίθιο, έτσι δεν είναι, Ρόκο? Εσύ το είπες. Έχω την εντύπωση ότι δεν έχεις καταλάβει ακόμα σε τι κάτω κατάσταση έχεις βρεθεί. Τέλος πάντων. Εγώ επιμένω ότι μας δουλεύεις κανονικά. Πρώτον, το σπίτι δεν ανήκει σε καμιά κοπέλα, αλλά σαν ένα αρχαιοκάπηλο που τα ίχνη του έχουν χαθεί εδώ ή καιρό. Και δεύτερον, στο σπίτι σου βρέθηκαν δύο εικόνες που μαζί με τις άλλες κοστίζουν 25 εκατομμύρια, κατάλαβες? Αλλά με θεωρείς τόσο ηλίθιο? Να τις κρύψω εκεί για να έρθεις εσύ να τις βρεις? Γιατί όχι? Ένας μπάτσος είναι πάντα υπεράνω πάσης υποψίας. Έτσι δεν είναι? Τέλος πάντων. Λες πως σου την αίσθησα. Σε πιστεύω. Και θα ήθελα πάρα πολύ να σε βοηθήσω. Μάτ. Αλλά μου δένεις τα χέρια, Ρόκο. Και ξέρεις γιατί? Γιατί χρειάζονται αποδείξεις για όλες αυτές τις μπούρδες που μας αραδιάζεις. Και αν δεν κάνω λάθος, δεν τις έχεις. Είμαι σίγουρος ότι ξέρεις ότι δεν έχω καμία σχέση με αυτή την υπόθεση. Αλλά βρήκες την ευκαιρία να μου τη φέρεις καθήκη. Πάρ' τα μέρος από το τσογλάνι από μπροστά μου. Την κατάλληλη ευκαιρία. Και τώρα θα την αρπάξει από τα μαλλιά. Με άλλα λόγια, την έχω δαμένη. Δεν θα σε αφήσουμε έτσι και το ξέρεις. Βλέπεις ότι μπορείτε να κάνετε πολλά πράγματα για μένα. Ήθελα να είχα στα χέρια μου αυτό το τσοχλάνι που μου την έφερε. Θα τον βρούμε. Την κοπέλα την είχες ξαναδεί? Πρώτη φορά την είδα χθες το βράδυ. Και πρόλαβες να κάνεις τον καλό Σαμαρίτη, ε? Η κοπέλα πρέπει να δούλευε για κάποιον που σου έχει μεγάλο άχτη. Και που θα ήθελε να σε βλέπει να σαπίζεις μέσα για χρόνια. Έχεις καμιά ιδέα για το ποιος μπορεί να είναι? Τι σκατά με ρωτάς? Ιδέα, 50.000 ιδέες έχω. Να σε βοηθήσει θέλει, δεν το βλέπεις? Είμαι τόσες ώρες εδώ μέσα. Με έχουν τρελάνει στην ανάκριση. Μου έχουν σπάσει τα νεύρα. Ο Μεϊντάνης δεν θα ησυχάσει αν δεν με χώσει μέσα για τα καλά. Τι θέλετε να σας πω? Να σας ευχαριστήσω που μου συμπαραστέκεστε? Ωραία λοιπόν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπημένοι μου συνάδελφοι. Τι άλλο θέλετε, μωρέ? Τι μαλάκα είσαι, ώρες ώρες. Εσύ. 15 δεν ήταν? Δεν είναι πια. Καλά, ούτε απλή αριθμητική δεν ξέρεις, ρε Ντούβλο. Σου λέω, λείπουν 5. Κοίτα και μόνος σου. Τώρα τι έχεις να πεις? Λέγε, Ντένι. Δεν χάσω την ψυχραιμία μου. Δεν ξέρω, αφεντικό. Να με πάρει ο διάολος και να με σηκώσει, δηλαδή, αλλά δεν καταλαβαίνω τίποτα. Μέχρι χθες το βράδυ ήταν όλος εδώ. Εσύ, ήσουν εδώ χθες το βράδυ? Δεν έφυγες καθόλου? Λέγε, εσύ μου. Το ξέρω ότι δεν φταίσαι εσύ. Ξέρω. Λέγε. Έφυγε για λίγο. Δεν είχε τσιγάρα και με έστειλε να πάρω. Ποιος ήμουν? Η δικιά σου.
όλα εντάξει. Μην κάνεις έτσι. Τι φοβάσαι. Πρέπει τα υπόλοιπα. Το γρηγορότερο. Πρέπει να φύγω το γρηγορότερο. Αύριο. Τρελάθηκες. Κι αν με βρουν. Δεν πρόκειται να σε βρουν. Αύριο σε 7 θα έχεις τα λεφτά σου. Και μπορείς να πας από γουστάρεις. Το ξέρω ότι σου έχεις τυχήσει. Αλλά τόσο πολύ. Δεν το περίμενα. Ο Άγγελος είναι σε διαθυσιμότητα. Το κατηγορητήριο είναι αρκετά σοβαρό. Συνεργασία σε κλοπή και κατοχή αντικειμένων με αρχαιολογική αξία. Έκανα το παν για να αφαιθεί ελεύθερος με εγγύηση, αλλά δεν τα κατάφερα. Ο Μεντάνης το έχει πάρει προσωπικά το θέμα. Το ήξερα ότι αυτοί οι δύο δεν αγαπάνε ο ένας τον άλλον, αλλά τέτοια μανία πια. Έχουνε προηγούμενα. Την είχαν στημένη στο Μάρκου και τους δικούς του πριν από κάνα χρόνο. Ο Μεντάνης είχε πληροφορίες ότι η ανταλλαγή θα γινόταν στο λιμάνι. Ο Ρόκος μόλις ψηλιάστηκε ότι ήταν μπλόφα, πήγε μόνος του στο αεροδρόμιο, όταν πια το πουλάκι ήταν έτοιμο να πετάξει. Ο Μεντάνης τους περίμενε ακόμα να φανούν στο λιμάνι, όταν έμαθε ότι ο Ρόκος τους είχε ήδη πιάσει. Καλά ξυπνητούρια. Εγώ δεν μπορώ να το χωνέψω αυτό. Εντάξει, ο Ρόκος δεν ήταν από τα καλύτερα παιδιά, όμως ήταν πάντα καλός στη δουλειά του. Και στο κάτω-κάτω δεν μπορούν να του ρίχνουν ένα τέτοιο κατηγορητήριο χωρίς έρευνα, χωρίς τίποτα. Έχουν σοβαρά στοιχεία εναντίον του. Δηλαδή πιστεύετε ότι... Όχι, όχι. Δεν πιστεύω. Σας ξέρω όλους τόσο καλά εδώ μέσα, όπως ξέρω και τις τσέπες μου. Αλλά δυστυχώς μετράει η γνώμη και κάποιον άλλον. Εγώ ξέρω ότι καθόμαστε εδώ πέρα και συζητάμε ενώ εκείνος τρελαίνεται εκεί μέσα. Η μικρή έχει δίκιο. Πρέπει να ξεκινήσουμε από κάπου, έστω και αν δεν έχουμε κανένα στοιχείο. Εφόσον οι εικόνες δεν έχουν βγει από την Ελλάδα, πάνω απ' ότι έχουν κλαπεί πρόσφατα. Πρέπει λοιπόν να ψάξουμε όλες τις συμμορίες που κλέβουν εικόνες. Θα είναι δύσκολο. Δεν είμαστε εξουσιοδοτημένοι για τέτοια έρευνα. Εξάλλου δεν μας συμφέρει να μπούμε στα πόδια του Μεϊντάνη. Πρέπει να ενεργήσουμε διακριτικά, χωρίς να μας πάρουν είδηση. Σύμφωνοι. Και τώρα τα αστυνομικά μας δικτύου με τον Κώστα Ζαριζέλα. Κώστα. Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Χθες το βράδυ συνελήφθη ο υπαστυνόμος πληθών Άγγελος Ρόκος με την κατηγορία ότι είναι εμπλεγμένος με σπήρες αρχαιοκαπηλείας. Ο υπαστυνόμος πληθών συνελήφθη στο διαμέρισμα γνωστού αρχαιοκάπηλου και επιπλέον βρέθηκαν εικόνες μεγάλης αξίας στο σπίτι. Νεότερες... Τρελάθηκες. Πήγες και έκανες. Σου μιλάω! Συνέσεις και πήγες και έκανες που να σε πάρει ο διάολος! Άσε με! Άντα με! Μπορούσα να σε βοηθήσω. Να βρω μια λύση. Έπρεπε να το κάνω μόνο. Εσύ δεν έχεις καμία σχέση. Όμως έχω να μου πάρει διάλογος. Αν αρχίσουν να ψάχνουν. Δεν πρόκειται να βρούμε άκρη. Έπρεπε να το κάνω. Παρεβαίνεις.